πέντε ερωτήματα, τα οποία εδώ θα μιλήσουμε για ειδίκευση σε κάθε άρθρο, σε κάθε σελίδα, τα οποία εάν δεν ασχοληθείς εις βάθος, δεν πρόκειται να δεις κατάταξη με το link building μέσα στην πρώτη σελίδα ποτέ ή θα δεις πάρα πολύ δύσκολα. Πάμε να δούμε. Πρώτον, εμπιστοσύνη. Το κείμενό σου έχει εμπιστοσύνη. Αυτός που το γράφει, ο author που αφανίζεται από κάτω, είναι ένας well trusted author. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε να διαβάσουμε περισσότερα για εκείνον. Υπάρχουν αποδείξεις για αυτά που αναφέρουμε. Μπορούμε να αναφέρουμε έρευνες μέσα. Να αναπτύξουμε περιεχόμενο στρατηγικά για να μας εμπιστευτεί ο κόσμος για να μπει ξανά και ξανά. Η Google το CTR το μετράει πάρα πολύ. Αυτοί που ξαναμπαίνουν και ξαναμπαίνουν στα κείμενά σου το βλέπει. Και αυτό παίζει ρόλο στην κατάταξη. Δεύτερον, αν κάποιος μπει γενικά στο site σου και διαβάζει τα κείμενα που αναφέρεις, που δημιουργείς, οποιοδήποτε κείμενο και να είναι αυτό, του δημιουργείται η ιδέα όταν βγει από εκεί ότι εσύ είσαι ένας γνώστης του είδους, ότι εσύ μπορείς να του λύσεις το πρόβλημά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εάν εσύ δεν μπορείς να του βγάλεις την εμπιστοσύνη ότι εσύ είσαι αυτός που μπορείς να του λύσεις το πρόβλημά του, τα προβλήματα που πολλαπλασιάζονται για σένα είναι πραγματικά εύκολα να τα καταλάβεις. Πρώτον, δεν μπορείς να πουλήσεις εύκολα. Όταν όλος σου πάρει τηλέφωνο, είναι αρκετά ψημένος και έχει δει πράγματα που αναφέρεις μέσα και οι studies, κειμενογραφία, αποδείξεις ότι είσαι γνώστης. Δεύτερον, αν είσαι ψηλά στις τιμές, γιατί είσαι όντως πολύ καλός σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να τα πάρεις αυτά τα λεφτά, ειδικότερα στην Ελλάδα. Πάμε το τρίτο. Έχει γραφτεί αυτό το περιεχόμενο από έναν γνώστη ή από έναν SEO επαγγελματία μέσα από τον οποίο μπορείς να εμπιστευτείς. Δηλαδή, αυτό το κείμενο καταλαβαίνει όλο ότι το έχει γράψει ένας γνώστης του είδους και όχι απλά ένα κείμενο απλά για να ανέβει. Πολύ σημαντικό. Τέταρτον, το περιεχόμενο αυτό έχει κάποια 38 λάθη, έχει κάποια πράγματα τα οποία πληροφορίες οι οποίες δεν ισχύουν πλέον. Πληροφορίες οι οποίες τις βλέπεις και λες, μάλλον αυτός αυτά που τα λέει δεν πολύ ξέρει τι του γίνεται. Σημαντικό. Πέμπτον, εάν βάζεις εξωτερικά external links σε άλλα sites, προσέχεις που τα βάζεις ή απλά τα βάζεις για το SEO. Βλέπεις ποιες είναι εξωτερικές πηγές που προσθέτεις. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Πέντε πράγματα λοιπόν επιπλέον για την εξειδίκευση του άρθρου που πρέπει πάντα να έχεις υπόψη σου. Ακολούθησε με για περισσότερα.